Άλλη μια εβδομάδα, άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον πρώην Γενικό Αρχηγό της ΣΥΡΙΔΑΣ, τον δις υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη ποιότητα ζωής του Γιώργου Κουτελάκη, και δεν είναι άλλος από το Φώτη Ρουσόπουλο. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς ήρθες. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους, έχουμε να πούμε, όντως, οι οποίοι για δικούς τους λόγους δεν ήθελαν να μας θυμίσουν. Δεν θέλουν να έρθουν, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Πριν ξεκινήσουμε έτσι να συζητάμε τα της πόλης μας. Ας μάθουμε ποιος είναι ο Φώτης. Ναι, ναι. Τι δουλειά κάνει, πού έχει σπουδάσει, γιατί έχει ασχοληθεί με το Δήμο τα τελευταία χρόνια. Ναι, ο Φώτης είναι μια περίεργη έτσι, προσωπικότητα. Ωραίο να μιλάς τον εαυτό στο τρίτο χρόνο. Ήρθα στην Νέα Σμύρνη το 1997, όταν παντρεύτηκα εδώ δηλαδή. Μου αρέσει πολύ η Νέα Σμύρνη. Για όσοι δεν ξέρουν, είμαι 51 χρονών και δεν ξέρω αν μου φαίνεται. Είμαι στην καλύτερη ηλικία. Έτσι. Αν δεν ήταν και η κρίση, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Σωστό. Μόνο. Επαγγελματικά ασχολούμαι με τις τεχνολογίες πληροφορικής και είμαι στέλεχος σε εταιρεία πληροφορικής εδώ και 28 χρόνια περίπου. Άρα η τεχνολογία είναι μέσα στο αίμα μου, χωρίς να γίνομαι σκλάβος της. Είναι ένα εργαλείο δηλαδή για ένα καλύτερο κόσμο και τίποτα παραπάνω. Όσοι έχουν δει και το Matrix και όχι μόνο φοβούνται έτσι και λίγο την επικράτηση των μηχανών. Σημαντικό, ναι. Και βγήκε και ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα σχετικά με το πώς έχουμε γίνει. Υπάρχουν χρόνια πολλά θέματα. Βέβαια δεν είναι στη φιλοσοφική διάσταση, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, εγώ πιστεύω, θα τα βρούμε μπροστά μας στην εξέλιξη των επόμενων δεκαετιών. Τώρα δεν ξέρω αν θα ζούμε, αλλά σίγουρα τα παιδιά μας θα δουν πολλά. Είναι αναστρέψιμο. Είναι αναστρέψιμο, αλλά όπως όλα τα πράγματα υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που αν την περάσεις μπορεί να μην είναι αναστρέψιμο. Μ' αρέσει το βόλεϊ, αυτό το ξέρετε πολύ καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάτι που δεν ξέρουν πολύ ότι μ' αρέσει το σκάκι. Έπαιζα παλιότερα, τώρα παίζω με το κομπιούτερ. Είμαι κανένα φίλο άμα βρεθούμε. Τεχνολογία. Μ' αρέσει πολύ το διάβασμα, ο κινηματογράφος. Το Netflix κάποιες σειρές τελευταία. Νιώθω καλά σε αυτή την πόλη. Νιώθω καλά με τους φίλους μου. Όπως έχω ξαναπεί, αυτό ήταν και ένας λόγος που ασχολήθηκα με τα δημοτικά. Γιατί πάνω απ' όλα ήθελα να γνωρίσω ανθρώπους. Mm-hmm. Από όλες τις πλευρές. Και από όλες τις, πώς να το πω, τις παρατάξεις, ξέρω εγώ. Ή τους φορείς της πόλης, ας πούμε, και όχι μόνο. Γιατί είναι μικρές κοινωνίες και γνωρίζεσαι έτσι με κόσμο που δεν είχες πριν την ευκαιρία. Και για μένα το κοινωνικό κομμάτι, όντας ενεργός πολίτης, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτά λίγο πολύ με περιγράφουν. Όπως είπε και ο Γιώργος, ήσουν δύο φορές υποψήφιος. Θα είσαι τρίτη. Το πιθανότερο είναι πως ναι, θα είμαι. Έχω δώσει το λόγο μου. Έτσι. Και συνήθως δεν τον παίρνω πίσω. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις μέχρι η τελευταία στιγμή τι μπορεί να συμβεί. Πολλά πράγματα είναι ρευστά στην πολιτική, με ήττα, όχι με όμικρον γιώτα. Ναι. Το ένα μου αρέσει, το άλλο το μισό. Λοιπόν, και ποτέ δεν ξέρεις μέχρι να φτάσεις στην τελική ευθεία τι μπορεί να προκύψει. Αλλά σε βασικές γραμμές, στη βασική γραμμή δηλαδή που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, είναι ότι ναι, θα είμαι για τρίτη φορά. Μπας και βγούμε καμιά φορά, γιατί μετά δεν έχει άλλη, θα γίνουμε γραφικοί, ας πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ο αγώνας και η μάχη, ας πούμε, που μετά. Ναι, εντάξει, είναι και όχι και η ενασχόληση. Η Ιθάκη είναι το ταξίδι. Ναι, ναι. Δεύτερη προς τρίτη φορά, οπότε. Γιατί ποιότητα ζωής και Γιώργος Κουτελάκης και όχι Σταύρος Δουλάκης, όχι κάτι άλλο. Πολύ ανάποδο. Δεν μου πρότεινε κανένας άλλος. Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μέσα από κάποιες συγκυρίες,
Τώρα μην μπούμε σε κάποια ιδιαίτερη ανάλυση. Γνωριστήκαμε το 2014 με τον Γιώργο, τον Μπουτελάκη. Ανταλλάξαμε απόψεις, είδαμε ότι συμφωνούμε σε αρκετά πράγματα για την πόλη και το όραμά της. Αφενός και αφετέρου, επειδή έχω και λόγω δουλειάς γνωρίσει αρκετούς αυτοδιοικητικούς, είτε σε κορυφές ας πούμε θέσεις, είτε σε επίπεδο διοικητικών υπαλλήλων, θεωρώ ότι ο Γιώργος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και για την πόλη και για την τοπική αυτοδιοίκηση πανελλαδικά. Δεν είναι ο μόνος, αλλά ανήκει σε μια κατά τη γνώμη μου κλειστή κάστα εξαιρετικά πλούσιων σε ιδέες και εμπειρίες αυτοδιοικητικών ατόμων που η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να τους έχει εκτός, πώς να το πω, εκτός δημοτικών αποφάσεων, ας το πούμε έτσι. Πριν εμβαθύνουμε στα τοπικά έτσι, και στα δημοτικά, να πούμε λίγο και βάσει της εμπειρίας σου από τη μεριά του Βόλη, από το πόστο του Βόλη, σαν πρώην Γενικός Αρχηγός της ΣΥΡΙΔΑΣ, σχετικά με τον αθλητισμό στη Νέα Σμύρνη και με τα σωματεία, με τις εγκαταστάσεις. Θεωρείς ότι το επίπεδο είναι καλό ή, μάλλον να το θέσω αλλιώς, είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι ή και θα μπορούσε να είναι? Κοίταξε, Χρόνη και Γιώργο, κοιτάξτε μάλλον. Η Νέα Σμύρνη, αν το δούμε ιστορικά, αποτελεί μια πόλη η οποία είναι και γνωστή για τον αθλητισμό της. Μέσω των δύο αθλητικών πυλώνων της πόλης, που είναι ο Πανιώνιος κατά πρώτο λόγο και ο Μήλωνας κατά δεύτερο λόγο. Αυτή είναι η δική μου κατάταξη στο μυαλό. Ο καθένας βέβαια με τις επιτυχίες του και είναι δύο τεράστια σωματεία. Εντάξει, από εκεί και πέρα, μέσα στην πορεία των χρόνων, όπως συμβαίνει και σε άλλες πόλεις, συγγνώμη, προέκυψαν και κάποιες άλλες ομάδες, όπως συμβαίνει όταν αποχωρούν κάποια άτομα από ένα μεγαλύτερο σύλλογο και θέλουν να κάνουν τις δικές τους ομάδες ή κάποιες άλλες πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται. Το έχω ζήσει και στο Κερατσίνι αυτό, αλλά και σε άλλες πόλεις γενικότερα, μιλώντας με κόσμο αυτού που ασχολείται με τα αθλητικά και ειδικά με το βολή. Νομίζω ότι όσα χρόνια παρακολουθώ τον αθλητισμό της πόλης, αυτή τη στιγμή είναι της 2020, βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο που έχω εγώ δει, ας πούμε, τα αθλητικά δρόμενα για τη Νέα Σμύρνη εδώ και πολλά χρόνια. Και υπάρχουν λόγοι και υπάρχει εξήγηση για αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη φάση για τον αθλητισμό της πόλης σε όλα τα επίπεδα και επειδή ο αθλητισμός είναι πυλώνας μιας κοινωνίας, θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να σκύψουν πιο προεξαιρετικά στο θέμα. Έπαιξε ρόλο, θεωρείς, το κλειστό? Το κλειστό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Έτσι, ο εκφυλισμός έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Κατά τη γνώμη μου οφείλεται σε ένα συνολικό σχέδιο που πρέπει να έχει η πόλη για τον αθλητισμό, οφείλεται σε ανίκανες διοικήσεις συλλόγων που έριξαν το καράβι το κάθε καράβι στην ξέρα, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Οφείλεται στην έλλειψη αθλητικών χώρων. Η Νέα Σμύρνη είναι μια πόλη που έχει τουλάχιστον, ας πούμε, 10.000 κατοίκους, παιδιά και όλων των ηλικιών που αθλούνται στην πόλη. Αρκεί να δούμε, ούτως ή άλλως και χωροταξικά είναι μια μικρή πόλη. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή η έκτασή της δεν είναι μεγάλη, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι Καλλιθέα, δεν είναι Περιστέρη, παρόλο που έχει φτάσει στους 100.000 κατοίκους και μπορεί να τους έχει περάσει κιόλας. Που έχει τρομερή έλλειψη χώρων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, φροντίσαμε να τους κάνουμε και ακόμα λιγότερους, ας πούμε. Αθλητικά ο Δήμος, τι κάνει αυτή την περίοδο? Διοργανώνει κάτι που υπάρχει, δεν ξέρουμε? Υπάρχει, συμβάλλει κάπως τον...
Εντάξει, εγώ δεν θέλω να κατηγορώ, ας πούμε, και χωρίς στοιχεία. Βλέπω και κρίνω από κάποια πράγματα. Νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι στον αυτόματο, με την έννοια ότι okay, βγαίνουν κάθε χρόνο κάποιες επιχορηγήσεις, βίνονται στα σωματεία και κάποιοι πιστεύουν ότι η συμμετοχή τους, ας το πούμε έτσι, σαν βοήθεια προς τους συλλόγους, τελειώνει εκεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν φοβερά προβλήματα, τα οποία έγιναν ακόμα πιο έντονα με το πρόβλημα με το COVID-19, έτσι. Υπό την έννοια ότι εδώ και ένα μήνα περίπου έχουν κλείσει αθλητικοί χώροι, δικαίως ή αδίκως, γιατί εγώ ήμουν, ας πούμε, της άποψης να μην κλείσουν οι χώροι. Απ' την άλλη, βέβαια, σκεφτόμουν ότι αν σε ένα σωματείο, ας πούμε, παρουσιαστεί ένα κρούσμα, αυτό μετά μπορεί να το πληρώσει, ας πούμε, ολόκληρο το σχολείο. Όπου το σχολείο, ας πούμε, ο φυσικός του κόσμος είναι μαθητές. Δεν είναι ο σύλλογος που μπαίνει μέσα, είτε είναι αθλητικός, είτε είναι πολιτιστικός. Άρα, αν παρουσιαστεί κάτι από εκεί, όντως υπάρχει ένα θέμα. Και το πιθανότερο είναι μετά για 10 χρόνια να μην ξαναμπεί, ας πούμε, κανείς. Ωστόσο, όπως έλεγα, λείπει το κεντρικό σχέδιο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους χώρους. Το Αρτάκης έχει πέσει και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, να σηκώνεται, από όσο ξέρω, να βλέπουμε κάτι να ξεκινήσει. Και μάλιστα εγώ πλέον έχω την άποψη ότι αυτό το σχέδιο το οποίο έχει, αυτή είναι δική μου αίσθηση, έτσι, μπορεί να κάνω, μακάρι να κάνω λάθος, για να μην γίνει Φιλαδέλφια, έτσι, που το θέλουν και οι Πανιόνιοι, αυτό σίγουρα, ας πούμε, με τίποτα, για πολλούς λόγους. Θα πρέπει, μάλλον έχω την αίσθηση ότι πιθανόν να δούμε να αλλάξει το σχέδιο, να μην γίνει το συγκεκριμένο κλειστό και να γίνει κάποιο κλειστό σε στυλ μπεφών, όπως είναι στο Φάληρο, που είναι πιο εύκολο να φτιαχτεί, ίσως είναι και πιο εύκολη η μελέτη του. Αυτό είναι, ξαναλέω, είναι δική μου αίσθηση, όπως βλέπω τα πράγματα να περνάνε και να μην γίνεται τίποτα, έτσι. Απ' την άλλη, οι χώροι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Ξέρω εγώ, είναι η Λάνση, είναι κάποιες αίθουσες σε δημοτικά σχολεία. Εντάξει, ο Πανιόνιος έχει τις εγκαταστάσεις του, στο Βαρύκας, ο Μήλωνας, που είναι σε καλύτερη κατάσταση από όλα τα σωματεία αυτή τη στιγμή, έχει τους δικούς του χώρους. Είναι πολύ οργανωμένος. Νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο σωματείο που κάνει έτσι, έχει και πολύ κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι και ο Πανιόνιος έχει, αλλά είναι, ρε παιδί μου, πιο δομημένος αυτή τη στιγμή ο Μήλωνας σε όλα τα επίπεδα, και μπράβο τους γι' αυτό, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Και το συνολικότερο πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή ούτε από τη Δημοτική Αρχή, κατά κύριο λόγο, γιατί αυτή έχει την ευθύνη. Υπάρχει το ΣΕΦ που προπονούνται κάποιες ομάδες εκεί, όπως είναι η Έριδα, ο Πανιόνιος στο βόλεϊ, άντρες, γυναίκες. Κάποιο, δεν ξέρω, ο Ίκαρος ακόμα στο μπάσκετ αν κάνει προπόνηση εκεί, γιατί λόγω της μη ενασχόληση έχω χάσει την επαφή. Έχουμε τρομερό πρόβλημα, έτσι, και δεν ξέρω και πώς θα λυθεί. Υπάρχουν βέβαια λύσεις. Καλά, έχω άποψη, αλλά δεν θα τις πω, ας πούμε. Θέλω να σταθώ λίγο στις επιχορηγήσεις εγώ. Που ο Δήμος έχει ένα φίξ ποσό κάθε χρόνο για κάθε σωματείο, για τον Πανιόνιο, το Μήλωνα. Π.χ., αν θυμάμαι καλά, ο Πανιόνιος λαμβάνει 40.000 το χρόνο. Παραπάνω, νομίζω είναι γύρω σε 60. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί είναι και ο Μήλωνας, 50-60.000. Η ερώτηση δικιά μου είναι ότι, ας πούμε, ότι η ποιότητα ζωής ήταν η Δημοτική Αρχή. Έχουμε τον Πανιόνιο στη χειρότερη κατάσταση των τελευταίων. Δεν ξέρω αν υπήρξε σε χειρότερη κατάσταση ο Πανιόνιος. Δεν θα είχε τη δυνατότητα η Δημοτική Αρχή να κάνει κάτι, να παρέχει κάποια οικονομική βοήθεια, κάποια υποστήριξη? Δηλαδή, θεωρούμε ότι αυτές οι 60, όσες είναι χιλιάδες το χρόνο που λαμβάνει ο Πανιόνιος στην προκειμένη περίπτωση που έχει το πρόβλημα φέτος, είναι αρκετές? Ναι. Υπήρχε και το πρόγραμμα του Φιλόδημου που ήταν να γίνει και δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αν δεν κάνω λάθος. Που ήταν σε συνεργασία με το Δήμο. Το θέμα του Πανιονίου είναι ένα τεράστιο θέμα για την πόλη. Δυστυχώς δεν κινείται. Δηλαδή, σε μια άλλη εποχή αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι αυτό που λέμε να ρίξει κυβέρνηση, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, θα γινόταν χαμός. Αντιθέτως, δεν γίνεται χαμός. Δεν γίνεται τίποτα. Ναι.
δεν ξέρω να γίνεται τίποτα, γιατί μπορώ στο παρασκήνιο και δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Δεν μπορεί να γίνονται πράγματα τα οποία να μην ξέρω εγώ. Πάντως, επειδή έχει αλλάξει και το πληθυσμιακό υπόβαθρο της πόλης, σίγουρα πολλοί κόσμος πλέον που μένει και στη Νέα Σμύρνη δεν έχει τη σχέση με τον Πανιώνιο ή δεν έχει καθόλου σχέση όπως υπήρχε, ας πούμε, παλιότερα χρόνια. Ο Πανιώνιος αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύπλοκο θέμα, το οποίο δεν εξαντλείται σε μια συζήτηση έτσι, σαν τη δική μας ή δεν ξέρω και πόσες συζητήσεις, αν και τα λόγια φτάνουν και περισσεύουν, ας πούμε, το θέμα είναι οι πράξεις. Ο Πανιώνιος χρειάζεται ένα γενικότερο σχέδιο αναδιοργάνωσης αυτή τη στιγμή, σε όλα τα επίπεδα, και εκεί πλέον μιλάμε και για δύσκολα κομμάτια, γιατί αν θέλει στο βόλι, ας πούμε, είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα, αλλά δεν μιλάμε για μπάσκετ, μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για, συγγνώμη, για άλλα μεγέθη. Σίγουρα χρειάζεται ανανέωση προσώπων. Η Δημοτική Αρχή, αν ξέρετε από το παρελθόν, πάντα είχε μία σχέση με τον Πανιώνιο επί δεκαετίες και από διάφορους, δεν θα πω ονόματα, δημάρχους, οι οποίοι ήταν και, ας πούμε, και μέτοχοι στο Πανιώνιο, τουλάχιστον στον Ερασιτέχνη, πιθανόν και στις ανώνυμες εταιρείες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, πάντως αυτή ήταν η κατάσταση. Κατά τη γνώμη μου σίγουρα μπορεί να βοηθήσει, αλλά το πρόβλημα είναι πολυεπίπεδο. Δεν είναι, okay, το βασικότερο είναι το οικονομικό, έτσι. Mm. Βέβαια και να δώσει και 200 και 300 χιλιάδες, αν μπορούσε να δώσει στον Πανιώνιο, σίγουρα αυτό θα τον βοηθούσε πολύ, έτσι. Αλλά και πάλι δεν θα είναι, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει πάλι ο Πανιώνιος να ξαναβρεθεί εκεί που του αξίζει και εκεί που η ιστορία του τον φέρνει, ας πούμε, σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την πόλη, έτσι. Μιλάμε για μάλλον το αρχαιότερο σωματείο, ας πούμε, από την ίδρυσή του πανελλαδικά, από τη Σμύρνη μέχρι την έλευσή του στον ελλαδικό χώρο. Είναι ένα δύσκολο πάντως πρόβλημα, το οποίο αν εμείς ήμασταν Δημοτική Αρχή, νομίζω ότι δεν θα το αφήναμε στην τύχη του. Να μπούμε έτσι σιγά σιγά λίγο στα δημοτικά τοπικά. Θα ξεκινήσουμε με κάτι πιο light. Συμμετέχεις σε αυτό το πρόγραμμα το ΔΕΒ, που είναι Δημοτική Δημόσια Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως το έχουμε, ναι. Πες μας λίγο, τι είναι αυτό ακριβώς, έχει γίνει κάτι, τι ήταν, άμα έγινε μια φορά και δεν πρόκειται να ξαναγίνει, επειδή ήμασταν και εμείς παρόντες εκεί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν είχα ξανασυμμετάσχει, μάλλον, συγγνώμη, σε μια τέτοια, ας το πούμε έτσι, ανοιχτή διαδικασία. Ξαναλέω ότι δεν θέλω να κατηγορώ, ας πούμε, αλλά ήταν μια πρόχειρη, έτσι, ένα πρόχειρο μάζεμα, ας πούμε, κάποιων ανθρώπων που έγινε και σε μια χρονική στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο δεν βοηθάει, ας πούμε, την συμμετοχή. Εντάξει, ήταν γνωστά ονόματα της πόλης, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, ήμασταν και εμείς κάποιοι, πέρα από, δηλαδή, την σχέση μας με τις εκλογές και τις δημοτικές παρατάξεις, και απλοί άνθρωποι και από συλλόγους, λίγοι βέβαια, πολύ λίγοι, ναι, για τέτοια κορυφαίας σημασίας θέματα που συζητήθηκαν, όσο συζητήθηκαν όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και τον οικονομικό προϋπολογισμό. Στο τέλος όλοι συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε, άσχετα αν δεν καταγράφηκε, εν πάση περιπτώσει, ή τέλος πάντων όπως έγινε. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ πρόχειρη διαδικασία που δεν τιμάει ούτε το Δήμο, ούτε και εμάς που συμμετέχουμε. Έγινε μια συζήτηση, βασικά ήταν μια έκθεση ιδεών σχετικά με το τεχνικό έργο, ας πούμε, της επόμενης, ξέρω εγώ, δεκαετίας. Εγώ, παρόλο που δεν είμαι τεχνικός σε τέτοια θέματα, πιστεύω ότι μπορώ να γράψω πολύ καλύτερο από αυτό που είδα, εν πάση περιπτώσει. Και όσον αφορά τον προϋπολογισμό, επίσης, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί, αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν διαβάζεται, έτσι. Mm. Εντάξει, χοντρικά ήταν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, ο Γενικός Γραμματέας, που εξήγησε, εν πάση περιπτώσει, εκεί με τα έσοδα-έξοδα τι γίνεται.
Αλλά δεν νομίζω ότι έτσι όπως γίνεται όλο αυτό βοηθάει, ας πούμε, να καταλάβουμε τι συμβαίνει ή τουλάχιστον τους περισσότερους, επειδή εντάξει, εγώ ξέρω κάποια βασικά οικονομικά, μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, αλλά αυτό που είδα δεν μου άρεσε, μου φάνηκε πολύ πρόχειρο. Πιστεύεις ότι έγινε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, δηλαδή πώς αιτιολογείς την κίνηση του να γίνει αυτό? Κοίταξε, ούτως ή άλλως προβλέπεται από το, πώς να το πω, από την νομοθεσία που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, για τους δήμους, έτσι. Άρα είναι, ας πούμε, στην ουσία σαν μια υποχρεωτική κίνηση είναι που μια πρέπει να το κάνουμε. Ναι, είναι μια υποχρεωτική κίνηση που πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να γίνει. Το θέμα όμως είναι να κάνουμε κάποια πράγματα για την ουσία και όχι για το φαίνεστε, για να λέμε ότι κάτι κάναμε, ας πούμε, κλπ. Μένα εκεί βασικά είναι η διαφωνία μου και δεν είναι και το μοναδικό πράγμα που γίνεται σε επίπεδο Δήμου, που γίνεται για να γίνεται και όχι για την ουσία των πραγμάτων. Όπου η συμμετοχή είναι και ένα πολύ σημαντικό πράγμα, έτσι. Ναι, σίγουρα. Και αυτή η επιτροπή κάθε πότε προβλέπεται να γίνεται? Δεν έχω ιδέα. Επειδή οπότε, ξέρουμε ότι αυτή η επιτροπή είχε γίνει μια καλύτε. Φορά στα μέσα Ιουλίου. Κάπου, ναι. Κάπου, ναι, είχε γίνει και λίγο παραπάνω προς το... Και δεν έχουμε άλλα... κάποιο άλλο στίγμα. Δεν ξέρω πότε θα γίνει η επόμενη. Δεν θέλω να πω. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην πόλη. Δεν είναι και το πλέον απαραίτητο, ας πούμε, το να γίνεται κάθε τρίμηνο ή δεν ξέρω εγώ πότε προβλέπει η νομοθεσία. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Αλλά φαντάζομαι γι' αυτό θα μας ενημερώσουμε. Αλλά εντάξει, κάποιο πρόγραμμα για το πότε θα ξαναγίνει, εγώ δεν έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή. Πού είχε γίνει η συνάθρηση? Στο Γαλαξία. Στο Γαλαξία. Και οι καλεσμένοι ήταν περίπου. Τώρα ρωτάω κάποια πράγματα γιατί θέλω να καταλήξω κάπου. Εντάξει, νομίζω ότι την πρώτη φορά ήμασταν γύρω στους 25-30. Mm. Σε σχέση με αυτούς που είχαν δηλωθεί, ήταν μειοψηφικό αυτό. Οπότε η πρόσκληση όμως ήταν ανοιχτή για όλους. Η πρόσκληση ήταν ανοιχτή για πολλούς, ναι, και παραπάνω ίσως. Αυτό βέβαια θεωρήθηκε, πώς να το πω, πλειοψηφία, όπως γίνεται σε αυτές, απαρτία, το πούμε έτσι. Mm. Και επαναλήφθηκε την επόμενη φορά με 17 άτομα. Και να πούμε ότι αυτό όλο έγινε προς τα τέλη του Ιουλίου, μετά τον κορονοϊό. Ναι. Μετά τον κορονοϊό δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, μετά, ρε παιδί μου, καραντίνες, μέτρα, ιστορίες κτλ. Μετά από τα δημοτικά συμβούλια μέσω της τεχνολογίας, τα απομακρυσμένα. Πώς είναι δυνατόν μια δημοτική αρχή να καλεί τον κόσμο στον Γαλαξία, ήταν δηλωμένοι 70. Και ταυτόχρονα... Μπορεί να κάνω και λάθος όμως, έτσι. Ναι, εντάξει, και 25-30 που ήταν. Mm-hmm. Που για το πόσο έχει φωνάξει, δηλαδή. Επιμελώνω και εγώ για τον αριθμό, ναι. 70-80. Και ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, να δηλώνει ότι δεν πρέπει να κάνει Δημοτικό Συμβούλιο διαζώσεις. Που μιλάμε για 40 ανθρώπους, δεν είναι λίγο αντιφατικό? Και να κλείνει ταυτόχρονα και το Δημοτικό Συμβούλιο στον κόσμο. Είναι αντιφατικό, αλλά αυτό, παιδιά, θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους, ας πούμε, γιατί το αποφασίζουν έτσι. Ξεκάθαρα. Προφανώς, εντάξει, το ένα δεν έχει λογική με το άλλο, όπως και πολλά πράγματα που γίνονται δεν έχουν λογική και είναι στη σφαίρα του απροσδιόριστου, ας πούμε, και της... φαντασίας δεν θα έλεγα, γιατί η φαντασία είναι κάτι δημιουργικό. Πάντως είναι στη σφαίρα γενικά μιας λογικής που δεν είναι καν λογική, ας πούμε. Η ποιότητα ζωής συμφωνεί με αυτή την κίνηση? Δηλαδή, αν ήταν η ίδια η Δημοτική Αρχή, θα ακολουθούσε τα διαδικτυακά Δημοτικά Συμβούλια χωρίς φυσική παρουσία? Η τωρινή της τάση ποια είναι, συμφωνεί? Και με ταυτόχρονα αποκλεισμό της κοινωνίας από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί, εντάξει, καλό να κατηγορούμε τη τωρινή Δημοτική Αρχή για αυτά που κάνει. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου, καταρχήν, εγώ πολλές φορές εκφράζω και προσωπικές θέσεις, γιατί δεν είμαι εδώ, συμμετέχω σε μια κίνηση, αλλά μπορεί αυτό που θα πω να μην, ας πούμε, συμφωνεί με την γραμμή, ας πούμε, της παράταξης κλπ. Αν και, εντάξει, περίπου έχω μια αίσθηση, ας πούμε, των πραγμάτων. Και πάντα, έτσι, με σεβασμό και προς τις υπόλοιπες παρατάξεις και προς την Δημοτική Αρχή, γιατί αυτές είναι κάποιες βασικές αρχές δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του
του πρώτου κύματος. Εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που είχαμε κλειστεί όλοι στα σπίτια μας, ήταν δεδομένο ότι θα γίνουν τηλεδιασκέψεις, έτσι. Και μάλιστα αρχίσαν να ξεκινήσουν, γιατί δεν ξέρω, δεν μπορούσαν να μάθουν και το WebEx ποιο ήταν, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι. Αυτό θα γινόταν ούτως ή άλλως, έτσι. Τώρα, από τη στιγμή που το lockdown έληξε και μπήκαμε σε μία τύπης κανονικότητα, ας το πούμε έτσι, που ποτέ δεν έχει γίνει κανονικότητα, το ξέρουμε καλά αυτό, θα έπρεπε τα συμβούλια να γίνουν σε ένα χώρο, αν αυτός δεν ήταν ο κατάλληλος, το αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δεν προσφέρει έτσι ίσως κάποια δεδομένα που έχουν να κάνουν με τις αποστάσεις κλπ. Να βρεθεί ένας άλλος χώρος και όσοι θέλουν να τον παρακολουθήσουν κιόλας, νομίζω χώροι μπορούν να βρεθούν, δεν είναι δηλαδή τίποτα τρομερό. Ας γινόταν στο Γαλαξία, ξέρω εγώ που να πω, ας πούμε. Στο Άλσος, ναι, το καλοκαίρι ήταν, θα μπορούσε να γίνει και στο Άλσος, θα ήταν και κάτι διαφορετικό. Να γυρίσουμε στη Δημοκρατία. Ναι, του Σόλωνα, ας πούμε, και του Περικλή. Και να το παρακολουθήσουν και όσοι θέλουν με τα απαραίτητα μέτρα. Εντάξει, από εκεί πέρα είναι κάποια, φαντάζομαι, παιχνίδια για να περάσουμε λίγο πιο εύκολα αυτά που θέλουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο, δια χειρός, δια τηλεφώνου, δια mail, ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τα οποία εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Δια περιφοράς. Εγώ είμαι γενικά υπέρ της συμμετοχικής δημοκρατίας. Και okay, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν και πολλές κόντρες, από ό,τι ξέρω, έτσι. Αντιδράσεις, ναι. Οι οποίες δεν βοηθάνε γενικά στο διάλογο, ας πούμε, της πόλης. Αυτή είναι η άποψή μου για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλλον όχι δεν βοηθάνε, δεν υπάρχει διάλογος. Εφόσον υπάρχει μια γραμμή, ένας τείχος ανάμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους υπόλοιπους πολίτες. Εφόσον δεν μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει. Εντάξει, είναι κάποια παιχνίδια μικροπολιτικής, όταν ειδικά το σχήμα είναι και στο όριο του 21-20, ας πούμε, οπότε ποιος θα λείψει, αν θα λείψει, θα περάσουν κάποια θέματα, δεν θα περάσουν. Εντάξει, όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο. Εντάξει, αυτά είναι αρκετά έξυπνη η Δημοτική Αρχή. Έμπειρη. Έμπειρη, σίγουρα. Αλλά δεν βοηθάει στην εξέλιξη του διαλόγου και στην εξέλιξη της συμμετοχής στην πόλη και στην παραγωγή ιδεών και προτάσεων. Έχει όμως την άνεση κανείς να παρακολουθεί το Δημοτικό Συμβούλιο το μηχανάκι του, ναι, οδηγώντας και να λέει ναι στην εισήγηση, ασχέτως αν έχει ακούσει κάτι ή όχι. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό γίνεται, αν κανείς οδηγάει και δίνει και απόφαση. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση σίγουρα αυτό το βλέπουμε και στη δουλειά, ότι και εμείς, ας πούμε, τώρα στα ραντεβού που έχουμε με πελάτες, δεν μπορούμε να βρεθούμε στα περισσότερα από κοντά. Κάνουμε τηλεδιασκέψεις για να εξηγήσουμε πράγματα κλπ. Ναι. Παιδιά, πραγματικά σας πληροφορώ ότι καμία τηλεδιάσκεψη δεν μπορεί να αγγίξει την επαφή με τον άλλον, ακόμα και με μια μάσκα, ας πούμε. Έτσι, διαζώσεις είναι άλλο επίπεδο, ας πούμε, σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να είμαστε εδώ και όχι με μια κάμερα από τον υπολογιστή. Ναι, και εγώ αποκαλαντεύτηκα, δηλαδή καταρχήν σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, το συζητάμε αυτό, αλλά το σκέφτηκα, λέω πώς να το κάνω από το σπίτι ή να έρθω από εδώ, αλλά εντάξει τώρα δεν συγκρίνεται, ας πούμε, το ένα με το άλλο, είναι τελείως διαφορετικό. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε έτσι να συνεχίσουμε με λίγο πιο καυτά ζητήματα, θα έλεγα. Λίγο πιο spicy, μάλλον, όχι καυτά. Βλέπουμε ότι παρόλο που είναι κλειστά τα δημοτικά συμβούλια, σε εισαγωγικά, και δεν είναι ανοιχτά στην κοινωνία, βλέπουμε από διάφορα έτσι ειδησιογραφικές σελίδες, να το πω, βλέπουμε ότι βγαίνουν προς τα έξω ειδήσεις που αφορούν μέχρι και αγορές που κάνει ο Δήμος ή οι οργανισμοί του Δήμου, που είναι υπερκοστολογημένα, που γίνεται έτσι ένας χαμός με απευθείας αναθέσεις, με υπερκοστολογήσεις και όλα αυτά. Πιστεύεις ότι τώρα πια, γιατί δεν είναι ότι είμαστε πριν 20-30 χρόνια ή 40 που μπορεί αυτό να πέρναγε έτσι, για ποιο λόγο εξακολουθούν και το κάνουν τη στιγμή που και θα βγει στη δημοσιότητα και δεν τρώει πια ο κόσμος κουτόχορτο. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να μπει σε ένα Scrooge και να ψάξει πόσο κάνει το στυλό και να δει ότι παιδιά αυτό το στυλό κάνει ένα λεπτό, πώς εσύ μου το αγοράζεις και σε ποσότητα μεγάλη και μου το αγοράζεις 10 λεπτά. Καταρχήν να χωρίσουμε σε δύο πράγματα αυτή την ερώτηση, Χρόνη. Οι απευθείας αναθέσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να μην υπάρχει σε ένα Δήμο. Έτσι, γιατί η απευθείας ανάθεση προσπερνάει κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχει από το να κάνεις, ας πούμε, ένα διαγωνισμό που μπορεί μετά να γίνει μετά από 3, 4, 5, 6 μήνες και το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα στην λειτουργία του Δήμου. Ενώ με μια απευθείας ανάθεση, η οποία ολοκληρώνεται γρήγορα, μπορείς να προχωρήσεις κάποια πραγματικά προβλήματα και λύψεις που μπορεί να έχει ο Δήμος σε διάφορα θέματα, έτσι από την ανάγκη για να αγοράσει κάποιους υπολογιστές, από την ανάγκη να αγοράσει κάποια τρόφιμα, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, αναλώσιμο, οτιδήποτε. Το επιταχύνει και το κάνει. Έτσι, αυτό είναι το ένα κομμάτι, είναι ένα εργαλείο δηλαδή το οποίο χρειάζεται. Έτσι. Αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι είναι πώς χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο. Έτσι. Και ξέρουμε ότι σε πάρα πολλούς Δήμους, κατ' επέκταση και στο Δήμο, ας πούμε, Νέα Σμύρνης, χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο να ικανοποιήσουμε τους φίλους μας, έτσι, υποσχέσεις που έχουμε δώσει πριν τις εκλογές, ας το πούμε έτσι, και να πάρουν κάποιες δουλειές κάποιοι που πρόσκυνται, ας πούμε, φιλικά προς την εκάστοτε δημοτική αρχή. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα για τη Νέα Σμύρνη μόνο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερα για όλους τους Δήμους της χώρας. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μία νομοθεσία και ένα παρατηρητήριο τιμών, το οποίο, γιατί τα περισσότερα μπορούν να κοστολογηθούν, το οποίο θα απαγόρευε την υπερκοστολόγηση συγκεκριμένων, ας πούμε, υλικών. Δηλαδή, για παράδειγμα, από κάτι, ας πούμε, απλό, το οποίο είναι και επίκαιρο πολύ και είναι και χρήσιμο, ας πούμε, στις μέρες τώρα που ζούμε με τον COVID. Ένα λάπτοπ κάνει κάποια χρήματα. Δηλαδή, ένα μέσο λάπτοπ, ας πούμε, ικανοποιητικό, κάνει 500 ευρώ. Έτσι. Δεν μπορείς να το πάρεις με 1000 ευρώ όταν έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ένα λειτουργικό σύστημα συγκεκριμένο κλπ. Δηλαδή, αυτό μετά είναι μια υπερκοστολόγηση, το οποίο ο καθένας το εξηγεί, ας πούμε, με τον τρόπο του και τα ευκόλως, ας πούμε, εννοούμενα παραλείπονται. Άρα, λοιπόν, θα έπρεπε, και αν αυτό δεν είναι κεντρικά, θα έπρεπε οι ίδιοι οι Δήμοι να έχουν την δυνατότητα μέσα από κάποια, ένα άτομο χρειάζεται, κάποια υπηρεσία τέλος πάντων, γιατί αν πεις ένα άτομο δεν έχει τη γνώση, αν και αν όπως είπες κάτι και ψάξεις, ας πούμε, στο ίντερνετ, στο Scrooge ή οπουδήποτε, μπορείς εύκολα να βρεις και να κοστολογήσεις, ας πούμε, υλικά, να βγάλεις ένα μέσο όρο, ας πούμε, τιμών κλπ. Οπότε, αν κάτι κάνει 3 χιλιάρικα και το βγάζουμε 7, ας πούμε, εντάξει, τώρα εκεί κάτι συμβαίνει. Αλλά δυστυχώς, ακόμα αν και η κοινωνία πλέον δεν ανέχεται τέτοιες καταστάσεις, από τη μία, απ' την άλλη, πέστε μου εμένα ακριβώς τι κάνει, ας πούμε, ο κόσμος για να μπορέσει να σταματήσει, ξέρω εγώ, αυτά τα φαινόμενα, ας πούμε. Τι να κάνει, να πάει να διαδηλώσει, ξέρω εγώ, έξω από το εκάστοτε δημαρχείο, ας πούμε. Δυστυχώς, περνάνε έτσι εύπευτα κάποια πράγματα
τα οποία δεν είναι καλό για την, για την πόλη, για την κάθε πόλη, και σίγουρα αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν, είτε είναι ένα χιλιάρικο, είτε είναι δύο, είτε είναι πέντε, είτε είναι εκατό, ας πούμε, να δοθούν σε κάποιους άλλους τομείς της πόλης, όπως παραδείγματος χάρη είναι η κοινωνική πολιτική, τα οποία θα ήταν πολύ χρήσιμα σε αρκετό κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη, ας πούμε, από υποστήριξη. Τελευταία έχουν βγει οι μελέτες από απευθείας αναθέσεις για κάποια τόνερ και κάποια αντισηπτικά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κάτι έχω δει. Εντάξει, έγινε πολύς ντόρος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι παραπάνω. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Είτε αυτά είναι θετικά, είτε είναι αρνητικά, ας πούμε. Λοιπόν, αυτές οι ανακοινώσεις έχουν βγει. Να πω κάτι εδώ. Το θέμα είναι. Κάθε Δήμος έχει ένα προϋπολογισμό. Έτσι. Ας πούμε, ο Δήμος Νέας Μπίνης έχει, ξέρω εγώ, εγγεγραμμένο προϋπολογισμό 45-50 εκατομμύρια. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά είναι και τα έσοδά του. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δηλαδή, τα έσοδα προφανώς είναι λιγότερα από τα έξοδα. Mm-hmm. Γιατί αν, ας πούμε, συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, όταν, ας πούμε, σε μια συγκυρία όπου και η εστίαση και έτσι, λέω τώρα, ας πούμε, ένα βασικό οικονομικό μέγεθος της πόλης που είναι η πλατεία. Έτσι, η πλατεία έχει πολλά προβλήματα, έτσι, με την, mm-hmm. με την εστίαση που έχει χτυπηθεί κλπ. Άρα δεν μπορούν να δώσουν τα δημοτικά τέλη, άρα τα έσοδά σου μειώνονται και σε πολλά άλλα, ας πούμε, πράγματα που σε ένα προϋπολογισμό. Άρα πρέπει κατ' επέκταση να μειώσεις και τα έξοδά σου για να μπορέσεις να έχεις ίσα βάρκα, τουλάχιστον ίσα νερά. Γιατί φοβάμαι ότι το αποθεματικό, ας πούμε, που είχε ο Δήμος, δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει, μπορεί να μειώνεται. Κάποια στιγμή αυτό δεν θα είναι, ας πούμε, αυτό το οποίο θα σε βοηθάει σε μια δύσκολη στιγμή να τραβήξεις λεφτά και να συμπληρώσεις. Άρα πρέπει να μειώσεις τα έξοδά σου. Και αυτό το λέω ανεξάρτητα από αν ανήκω, ας πούμε, σε μια παράταξη κλπ. Είναι βασικά οικονομικά μεγέθη. Δεν μπορείς να ξοδεύεις παραπάνω από αυτό που εισπράττεις. Άρα πρέπει να γίνει μια οικονομία. Τώρα, ας πούμε, αυτό που λέγαμε προηγμένως, το να παίρνουμε, ας πούμε, τόνερ ή αυτά παραπάνω από ό,τι πρέπει, ή δεν ξέρω εγώ τα τζέλ, τι είναι αυτά για τα σχολεία κλπ. Αντί για 100, κάνουν 200, 300, 500. Τώρα αυτό δεν βοηθάει. Δηλαδή δεν βοηθάει κανέναν, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, τι να πω άλλο. Πέρα από αυτές τις αγορές, καταρχάς για μένα το αποθεματικό που έχει ο Δήμος, ας πούμε, η ανάγκη είναι τώρα. Τώρα περνάμε μια κρίση. Το αποθεματικό είναι για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, κατά τη δική μου άποψη. Ναι, καταρχήν δεν ξέρουμε τι αποθεματικό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η δική μου αίσθηση είναι ότι πρέπει να έχει πέσει. Ναι, okay, το που ξοδεύεται, εγώ παίρνω πάντα το καλό σενάριο, θέλω να είμαι, ας πούμε, καλός, έτσι, στην αντίληψή μου, ας πούμε, γιατί είναι εκάστοτε με καλές προθέσεις και τραβάς, ας πούμε, για να συμπληρώσεις. Ναι, αλλά αυτό κατεβαίνει. Δηλαδή, κάποια στιγμή, αν δεν μειώσεις τα έξοδά σου, ας πούμε, δηλαδή, για παράδειγμα, ο πολιτιστικός οργανισμός, ξέρουμε ότι πάνω κάτω, ας πούμε, έχει κάθε χρόνο, θα πούνε ότι έχω κόλλημα. Τέλος πάντων, απλά είναι ένα μέγεθος. Είναι ένα μέγεθος πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν έχεις ένα προϋπολογισμό κοντά στα 2 εκατομμύρια, ας πούμε, μπορεί και παραπάνω, κάποια στιγμή, okay, χρειάζεται πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά το να το μειώσεις και 500 χιλιάρικα για να κάνεις μια οικονομία, την περίοδο κρίσης, ας πούμε, και μια περίοδο που και ο COVID, ας πούμε, δεν επιτρέπει και πολλές εκδηλώσεις, ξέρεις, υπάρχει σχετική γκρίνια κλπ. Ρε αδελφέ, δεν θα σου πει κανείς και τίποτα, ας πούμε, και θα έχεις και άλλα 500 χιλιάρικα στο ταμείο σου. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Καλή ερώτηση. Επιστρέφω λίγο πίσω για τα αντισηπτικά και τα τόνερ. Τις ανακοινώσεις, τις μελέτες μάλλον, για αυτές τις αγορές που γίναν, τις έβγαλε το Νέα Σμύρνη News. Μία ερώτηση που βασανίζει πολλούς, έχει αναφερθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Το Νέα Σμύρνη News είναι ο Κουτελάκης ή είναι κάτι άλλο? Το αν είναι ο Κουτελάκης, αυτό θα ρωτήσετε τον ίδιο. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Το Νέα Σμύρνη News είναι μια προσπάθεια από ό,τι έχω δει διαδικτυακή, έτσι, που έχει να κάνει κυρίως με το Facebook, το οποίο εγώ θα το έλεγα και πλουραλιστικό, δηλαδή έχει νέα που αφορούν και τη Δημοτική Αρχή όταν κάνει κάτι θετικό, που μπορεί να αφορά την καθαριότητα, τον πολιτισμό, την σχέση με τους πολίτες.
ασκεί έντονη αντιπολίτευση σε συγκεκριμένα θέματα. Έχει ειδήσεις που μπορούν να αφορούν τον Πανιόνιο ή άλλα αθλητικά σωματεία. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην πόλη, τουλάχιστον διαδικτυακά. Έχει μια θεματολογία. Από εκεί πέρα, αν ανήκει και πού ανήκει, αυτή η ερώτηση δεν μπορεί να γίνει σε μένα. Πρέπει να γίνει σε αυτόν ή σε αυτούς που τους αγγίζει, εν πάση περιπτώσει. Γιατί το ρωτάω αυτό? Για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι η κόντρα που υπάρχει μεταξύ, πιο γενικά θα το πούμε, μεταξύ του πολιτιστικού οργανισμού και του Νέα Σμύρνη News. Και τώρα πρόσφατα νομίζω ότι κάνει και άλλη συμπαθμίδη. Είναι 2-3 ακόμα τη δημοτική αρχή που ενοχλούνται για κάποιο λόγο. Εντάξει, όπως σε κάθε Δήμο, όταν υπάρχει η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση, και επειδή είναι και στην κουλτούρα μας, έτσι σαν Έλληνες, υπάρχει πάντοτε μια έντονη αντιπολιτευτική διάθεση, ας πούμε, και από τις δύο πλευρές, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτή η κολόνια μεταξύ πολιτιστικού οργανισμού, ας πούμε, και εντάξει, σήμερα ξέρω εγώ είναι το Νέα Σμύρνη News, δεν ξέρω, χτες μπορεί να είναι κάποιος άλλος, για πολλούς και διάφορους λόγους. Εγώ θα έλεγα να μην το κλείσουμε έτσι πολύ στο πολιτιστικό, υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά φαίνεται είναι πάντα το ευχάριστο. Μάλλον, εντάξει, το θέμα, ας πούμε, γενικά που συζητιέται το πολύ, πέντε. Ναι, είναι το κερασάκι πάντα στην τούρτα, ας πούμε. Παρόλο που θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι αρκετά πράγματα από αυτά που έχει κάνει, τα έχει κάνει καλά. Δηλαδή έχει προσφέρει στην πόλη, ας πούμε, ο πολιτιστικός οργανισμός. Απ' την άλλη, εντάξει, δεν συμφωνούμε, ας πούμε, με κάποια πράγματα. Εντάξει, υπάρχει μια κόντρα, την παρακολουθώ και εγώ, με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ χιούμορ, τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιμετωπίζω, και νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Τώρα σίγουρα αυτές οι κόντρες κρύβουν από πίσω και άλλα, έτσι, κρύβουν και άλλες έτσι λίγο πιο προσωπικές, ας πούμε, σχέσεις ή αντιπάθειες. Αγάπες. Οι αγάπες, ας πούμε, εντάξει, όπως θέλεις πες το, ναι, μαζί δεν κάνουμε και χωρία δεν μπορούμε. Εντάξει, σίγουρα ο ένας δίνει τροφή στον άλλον, έτσι, οπότε νομίζω ότι θα δούμε και καινούργια επεισόδια σαν τις άγριες μέλισσες, ας πούμε, κάπως έτσι. Το Facebook πάντα έχει κάτι να κάνει με αυτά τα δύο, με αυτούς τους δύο πυλώνες, ας πούμε. Ναι, είναι. Πάντα ασχολούμαστε με. Έχει τροφή τα πράγματα. Έχει, εντάξει, σίγουρα, και απλά εντάξει και το Facebook. Έχω πιάσει και τον εαυτό μου σε αυτό, πολλές φορές το παρακάνουμε και ξεφεύγουμε. Και αυτό δεν είναι καλό. Πολλές φορές είναι τραγική η κατάσταση. Φτάνει στα άκρα και προκαλεί. Εκφράζει πράγματα που τελικά δεν πιστεύεις, ή μπορεί σε μια στιγμή έτσι, θυμού, ας πούμε, να γράψεις κάτι, το οποίο μετά δεν σβήνεται. Θα σε ακολουθεί, ας πούμε, και μπορεί να σε το εμφανίσουν και κάποια στιγμή, έτσι, όπως κάνουν στην Αμερική. Ναι. Έτσι, οι Αμερικάνοι που πάντα σκαλίζουν, ας πούμε, σε περίοδους προεκλογικούς που έκανε πριν 20 χρόνια ο Τάδε, ξέρω εγώ, κοίταξε την άλλη πονηρά. Άρα δεν πρέπει να γίνει πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ή γερουσιαστής. Ναι, κάπως έτσι, ας πούμε. Εντάξει, κουβαλάμε διάφορα. Οπότε κανείς πρέπει να είναι προσεκτικός στο Facebook και ειδικά τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έτσι αρκετά ακόμα να συζητήσουμε, αλλά δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, βέβαια. Θέλω να κάνουμε έτσι, να σου κάνω δύο ερωτησούλες έτσι λίγο πιο σύντομες, θα έλεγα, πριν κλείσουμε. Θέλω την άποψή σου για την πλατεία και για τα τραπεζάκια. Γιατί είδαμε ότι ήρθε ένα μέτρο προσωρινό, υποτίθεται, όπου μπήκαν και άλλα τραπέζια και έχει γεμίσει η πλατεία σχεδόν. Το οποίο υποτίθεται έγινε γιατί αραιώσαν τα τραπέζια των χώρων που ήδη καλύπτανε τα μαγαζιά. Κατά πόσο συμφωνήσεις με αυτό και κατά πόσο έτσι μια μαντεψιά θα έλεγα, αν θα είναι προσωρινό ή αν θα είναι μόνιμο. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένας μύθος λίγο, και αυτό έχει να κάνει πολλές φορές με τη διάταξη μιας πλατείας. Η πλατεία, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 10 στρέμματα, αν θυμάμαι σωστά. Πολλοί πιστεύουν ότι ο χώρος που καταλαμβάνουν τα μαγαζιά είναι μεγάλος. Δεν είναι μεγάλος. Δηλαδή, είναι περίπου 2 στρέμματα. Δηλαδή τα υπόλοιπα από αυτή τη διαφορά είναι δημόσιος χώρος. Απλά είναι έτσι η διάταξη με τα συντριβάνια, με το ένα με το άλλο, που δεν φαίνεται καλά αυτό. Αυτό το ξέρω γιατί το έχω ψάξει πολύ. Έτσι.
Τώρα, από τη στιγμή που τα μαγαζιά δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν τραπέζια εντός, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να βοηθηθούν και να έχουν τραπέζια εκτός. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι καλώς τους δόθηκαν τα τραπέζια, έτσι όπως υπάρχει διάταξη αυτή τη στιγμή στην πλατεία, για να κάθεται πιο αραιά ο κόσμος, να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί κλπ. Απλά πάντα σε αυτό συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα. Ας πούμε, αυτό που κάποιος ανέβασε μια φωτογραφία, να είναι καλά, το περβάζι του με τα λουλούδια που έχει πάνω τα μαξιλαράκια και είναι προς το τραπέζι και γράφει ρεζερβέ, ας πούμε, με τα μαξιλαράκια. Δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτό δεν γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή, να είναι ρεζερβέ ένα τραπέζι, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα να βάζουμε, ας πούμε, και σε ένα. Εντάξει, αυτά είναι λίγο τα κακέκτυπα, ας πούμε, που δημιουργούνται. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνιμο. Αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Σίγουρα, όσο διαρκεί η κρίση, αυτή η κατάσταση θα παραμένει. Γιατί θα την θέλουν και τα μαγαζιά της εστίασης, από τη μία, και από την άλλη δεν έχει και κανένα λόγο, ας πούμε, η Δημοτική Αρχή να το αλλάξει αυτό. Απλά, ειδικά στην πλατεία, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δυστυχώς μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, ανήκει στις πλατείες που έχουν πρόβλημα συνωστισμού, από τη μία, και από την άλλη ήδη και τα πρόστιμα δεν θα ονομάσουμε φυσικά, σεβόμαστε. Ήδη δύο καταστήματα έχουν φάει το, δυστυχώς, το πρόστιμο το τσουχτερό, ας πούμε, των 10.000. Αυτή είναι η άποψή μου για την πλατεία. Απλά ξαναλέω ότι είναι έτσι η διάταξή της, που δίνει την εντύπωση ότι είναι πολύ κατηλημένη, ας πούμε, από τραπεζοκαθίσματα κλπ. Δεν είναι στην ουσία του πράγματος, δηλαδή, αν το μετρήσεις, επειδή έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα με κάποιους που ξέρουν, ένας εκ των οποίων είναι και ο Γιώργος, υπάρχει ελεύθερος χώρος στην πλατεία, έτσι. Απ' την άλλη όμως, εντάξει, έπρεπε να δοθεί και ένα κομμάτι με τη διάταξη, ίσως θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικός επί του θέματος, για να βοηθηθούν, ας πούμε, και τα μαγαζιά με περισσότερα τραπέζια. Τώρα θέλω, έτσι, αυτό πριν κλείσουμε, θέλω και ένα σχόλιο για μια καινούργια αντιδημαρχία. Είδαμε ότι πρόσφατα έγινε αντιδήμαρχος, δημιουργήθηκε θέση αντιδήμαρχος επιχειρηματικότητας. Είναι μια θέση που συζητήσαμε και μια απορρίσαμε. Ναι, που και εμείς απορρίσαμε τι σκοπό και πού εξυπηρετεί ένας έμιστος αντιδήμαρχος επιχειρηματικότητας στη Νέα Σμύρνη. Ποιες ήταν οι αρμοδιότητες του, τι θα κάνει στη Νέα Σμύρνη? Εντάξει, αυτό είναι κάτι που... Και τι μπορεί να εξυπηρετεί, δεν ξέρω. Καταρχήν, εντάξει, εγώ έχω μια λογική, ας πούμε, πολλές φορές, χωρίς να είναι το ίδιο φυσικά. Ένας δήμος, ας πούμε, πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά μιας εταιρείας, έτσι. Ξαναλέω ότι δεν είναι το ίδιο, απέχει παρασάγκας. Ωστόσο, υπάρχουν κοινές λογικές, όπως είναι ότι για κάθε θέση, ας πούμε, στον ιδιωτικό τομέα, σε μια εταιρεία, υπάρχει το λεγόμενο job description, δηλαδή η περιγραφή της θέσης. Τι θα κάνεις, ας πούμε, σε αυτή τη θέση, τι αντιπροσωπεύει, ποιο είναι το πλάνο, τι δυνατότητες πρέπει να έχει αυτός ο οποίος αναλαμβάνει μια τέτοια θέση. Προφανώς τώρα η θέση, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό, ας πούμε, τι σημαίνει θέση αντιδημαρχία επιχειρηματικότητας. Προφανώς θα πρέπει να κάνει με την προάσπιση και την εξέλιξη, ας πούμε, της επιχειρηματικότητας στην πόλη. Αυτό βέβαια είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα και μάλιστα αυτός ο οποίος θα πρέπει να ασχοληθεί, ας πούμε, θα πρέπει να είναι γνώστης, ας πούμε, έτσι, της επιχειρηματικότητας της πόλης. Όχι ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έτσι, φυσικά και υπάρχουν, αλλά το να δημιουργούμε θέσεις για τις θέσεις από μόνο του δεν λέει τίποτα. Δηλαδή πρέπει να δημιουργείς θέσεις οι οποίες να έχουν κάτι να προσφέρουν και αφού έχει υπάρξει και μια κατάλληλη προετοιμασία. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρω αν έγινε. Αυτό το ξέρουν όσοι έχουν τα ενία, ας το πούμε έτσι. Και δεν ξέρουμε και αν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο στην πόλη σήμερα. Αν υπάρχει ανάγκη, για παράδειγμα, ας πούμε, αν εγώ ποτέ γινόμουν, που δεν το βλέπω, αντιδήμαρχος, ας πούμε, ή δεν ξέρω, σύμβουλος επιχειρηματικότητας, το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν ένα hub, ας πούμε, που έχει να κάνει με νεοφυείς επιχειρήσεις, startups της πόλης κλπ. Αλλά και γι' αυτό πρέπει να βρεις ένα χώρο να τον οργανώσεις. Είναι πράγματα που τα ανακαλύπτουμε τώρα, αυτά έχουν γίνει τώρα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
Αλλά αν θέλεις κάτι, έχει να κάνει δηλαδή και με την τρέχουσα επιχειρηματικότητα, όπως είναι φτιαγμένος ο επαγγελματικός ιστός της πόλης. Αλλά αν θες να βοηθήσεις και νέους ανθρώπους, και όχι μόνο, και άνεργους, είναι πολλά θέματα που σηκώνει συζήτηση, στο να κάνουν κάτι προς το κομμάτι του επιχειρήν και συνεργαζόμενος και με φορείς, είτε μέσα στην πόλη είτε και εκτός πόλης. Αυτό μπορεί να είναι και πανεπιστήμια. Δηλαδή είναι ένα πολύπλοκο πράγμα αυτό, με την καλή έννοια όμως. Γιατί εγώ είμαι παιδεία, ας πούμε, του ιδιωτικού τομέα, δεν είμαι του δημοσίου, και το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, επειδή το έχω κάνει και εγώ, ας πούμε, για 8 χρόνια, το αντιμετωπίζω πάρα πολύ σοβαρά, ας πούμε, και το θεωρώ ένα κλειδί για την εξέλιξη μιας πόλης. Και να πούμε ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης, όπως και της Αγίας Βαρβάρας, αν κάνω λάθος, συμμετέχουν οικονομικά στο να πληρώνονται κάποιοι άνθρωποι στο εμπορικό επιμελητήριο που έχει να κάνει με το εμπόριο. Ναι, αυτό δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, ισχύει, και μάλιστα πρόσφατα έχουν βγει και προκηρύξεις. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτά τα δύο συνδέονται, γι' αυτό κιόλας και εμείς το απορούμε και το συζητάμε. Αλλά τη στιγμή που συγχρηματοδοτείς το εμπορικό επιμελητήριο Αθηνών, βάζεις και αντιδήμαρχο επιχειρηματικότητας. Εντάξει, θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτή τη σχέση με το εμπορικό ίσως επιμελητήριο Αθηνών και να τους προσέφεραν εκείνοι ίσως κάποια εργαλεία που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα. Έτσι κι αλλιώς το συγχρηματοδοτεί. Ναι, που ούτως ή άλλως, ας πούμε, το συγχρηματοδοτείς, θα μπορούσε να φωνάξεις, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, κάποιο σύμβουλο ο οποίος να σε βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δυστυχώς στην Ελλάδα, έτσι που ζούμε, ας πούμε, αυτές οι όλες λογικές, το να ικανοποιήσουμε κάποιους, το ρουσφετολογικό, το πελατειακό, όλο αυτό, ας πούμε, το οποίο έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα τεράστια προβλήματα εδώ και δεκαετίες, δυστυχώς ακόμα πολλοί το υιοθετούν και εξακολουθούν και το υποστηρίζουν, ενώ θα έπρεπε να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Ναι, έχουμε περάσει και το χρόνο μας. Αρκετά είπαμε. Ήταν μια κουβέντα εφόλης της ύλης. Έχουμε πολλά να πούμε σίγουρα ακόμα. Θα γίνουν έτσι κι αλλιώς και δεύτερος και τρίτος κύκλος συνεντεύξεων με όλους όσοι αγαπάνε την πόλη και τα κοινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Χρόνη Γιώργο, και να ευχηθώ καλές εκπομπές και υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι. Ήταν άλλο ένα Κατοπράξη με το Χρόνη τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.